στη χώρα, πώς όλο αυτό επηρεάζει το μέλλον της, αλλά βεβαίως και ποιες προεκτάσεις έχει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Δόκτωρα Ευάγγελο Μπασάρ Μούσα, αραβολόγο με ειδικότητα στα οικονομικά, φιλοξενούμε απόψε στις τομές. Καλησπέρα σας, κύριε Μούσα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θεωρώ ότι η υποχρέωσή μας πρωτίστως να πούμε συλληπιτήρια στο πλεϊντα λαό του Λιβάνου και καλή ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Μάλιστα. Τώρα, είσαστε βαθιά γνώστης της πραγματικότητας στο Λίβανο. Είναι μια χώρα ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη, πολιτικά, οικονομικά είναι χρεοκοπημένη. Τι ξημερώνει μετά από αυτή την ανυπότη τραγωδία? Δεν θα ήθελα να πω ότι πράγματι δημιουργείται ένα σημείο καμπής ο Λίβανος πριν και ο Λίβανος μετά, διότι ο Λίβανος δεν έχει βγει δυστυχώς από τον γεωπολιτικό μακρύ τεκετό. Διότι φαίνεται ότι μπάλα πάνε τα οικονομικά του Λιβάνου, με έναν υπερπληθωρισμό να γονατίζει τη χώρα και με έναν αρνητικό, αν θέλετε, αντίκτυπο του κανόνα του Κέισαρα που επίβαλε η Αμερική αμέσως στην Συρία, αλλά εμέσως στο Λίβανο, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Λίβανος είναι πνευμόνι σημαντικό για την Συρία και το vice versa. Η κατάσταση οικονομική βρίσκει πραγματικά αυτή τη στιγμή άσχημα το Λίβανο και η κατάσταση της υγείας επίσης με την πανδημία να παίρνει ρεκόρ, ας πούμε, συμπτωμάτων. Και τυχαίνει αυτό το συμβάν, που το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο για την χώρα σε μια περίοδο όπου δεν μπορούσε να παίρνει ανάσες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Θετικό της υπόθεσης φαίνεται ότι όλες οι χώρες μείωσαν, αν θέλετε, την αρνητικότητα, και σας λέω γιατί μείωσαν την αρνητικότητα, γιατί δεν βλέπαμε κάτι τέτοιο όταν επίβαλαν όλοι τις κυρώσεις στο Λίβανο και πήγε η Λιβανέζικη λίρα σε μια αγοραστική δύναμη εντελώς ασήμαντη και ανίκανη για την ικανοποίηση του καλαθιού των αγαθών. Και οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα ότι εντελώς σε διαφορετική κατεύθυνση έχουν όλες οι χώρες προκειμένου να ικανοποιήσουν τον Λίβανο και να το στηρίξουν σε αυτή την πολύ άσχημη συγκυρία. Και χαίρομαι πράγματι γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι ακόμα η χορδή της ανθρώπινης προσέγγισης υφίσταται και ηχεί ακόμα σε καρδιά κάποιων ηγέτων. Ναι. Υπάρχει βεβαίως και το γεγονός ότι στη χώρα υπάρχει μια πολιτική εσωστρέφεια. Μόλις προχθές άλλαξε ο Υπουργός Εξωτερικών και όλο αυτό βεβαίως επηρεάζει και την διαχείριση τώρα της κατάστασης, αλλά δεν ξέρουμε και πώς διαμορφώνει το μέλλον του Λιβάνου. Είναι μεγάλη αλήθεια. Πρώτα ήθελα να σημειώσω εδώ κάτι το οποίο να μοιραστούμε τη σημαντικότητα του μαζί. Το γεγονός των αποθηκών δεν είναι δημιουργηθέν γεγονός των τελευταίων κυβερνήσεων. Δηλαδή είναι βαθύ το θέμα. Είναι κάποια χρόνια εκεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ότι ο Λίβανος ήταν στην εντατική για 2 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να καταλήξουν λόγω των ατομικών εγωισμών των ηγετών ή των πρόεδρων των κομμάτων, ποια κυβέρνηση θα βγάλουν. Αυτό επιτάχυνε τις αρνητικότητες εσωτερικά της χώρας. Ναι. Από την μία. Από την άλλη, ότι σαφώς αυτή τη στιγμή ο Λίβανος είναι γονατισμένο και δυστυχώς είναι γονατισμένο και σαφώς θα επηρεάσει η οικονομική κατάστασή του. Δεν πρόκειται να είναι επιταχυντής, γιατί δεν ήταν σε ευημερία να πούμε «OK, so what, το ξεπερνάμε». Ναι. Και οπότε σίγουρα υπάρχουν επιπτώσεις και οι επιπτώσεις δεν θα τις ζήσουμε τώρα, γιατί δεν έχει κλείσει η πληγή ακόμα. Δηλαδή ναι. Είμαστε μόλις μισή μέρα πριν το ναι. Τώρα έχουμε, σημειώθηκε χθες μία πρωτοφανής έκρηξη, δηλαδή οι αναλυτές τη συγκρίνουν με την έκρηξη του Τέξας το 1947, αλλά και μία ανάλογη που έγινε το 2015 στην Κίνα. Όμως αυτό ως γεγονός και ως παράγοντας αποσταθεροποιητικός, πώς μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή? Κοιτάξτε, εξαρτάται τι αποτέλεσμα θα βγάλει, αν θέλετε, η νεκροτομή. Είναι πολύ σημαντικό.
γιατί πρέπει να δουν ποιο είναι το αίτιο, ποιο είναι το αιτιατό της υπόθεσης και ακούγονται πολλά και πολλοί αναλυτές αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν και ισχυρίζονται στο κάδρο των σοβαρών, αν θέλετε, δηλώσεων των ηγετών ή των βασικών αρχών του Λιβάνου, θα πρέπει να στηρίξουμε ακόμα και αν αυτές οι δηλώσεις τους δεν μας ικανοποιούν ή εμείς είμαστε πολύ εξυπνότεροι και μπορούμε να φανταστούμε κάτι άλλο. Εάν δεν βγει κάτι επίσημο από αυτούς, θα είναι μια περιπέτεια γενικά και θα θολώνει ακόμα περισσότερο το τοπίο. Άρα εισέρχεται, λέτε, αν ισχύει αυτό, λέτε, εισέρχεται η περιοχή σε μια χαρτογράφητη πρόκληση και σε μια χαρτογράφητη περιπέτεια που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Απλά θα προστηθεί μια άλλη επιπλέον, μια ανεξάρτητη μεταβλητή σε μια συνάρτηση αστάθειας της περιοχής, όπου θα λειτουργήσει σίγουρα με αντίπεινα. Δηλαδή, αν επιβεβαιωθεί ότι τελικά αυτό που είπε ο κύριος Τραμπ, ότι πρόκειται για μια απαράδεικτη επίθεση, το πήρε πίσω μετά και οι συμβουλοί του αρνήθηκαν να το επιβεβαιώσουν, εάν πρόκειται για επίθεση, θα πρέπει να ξέρουμε και να αναμένουμε καταστάσεις με αντίπεινα. Και πότε θα οδηγηθούμε λίγο σε μια, αν θέλετε, σε μια κούνια του ακατανόμαστου για λίγο καιρό πριν τη λήξη του 2020. Ναι. Τώρα, και όλο αυτό συμβαίνει ενώ διάγουμε μια εκρηθμή περίοδο ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι το θέμα που ήμασταν και πού θα πάμε. Κοιτάξτε, πού ήμασταν το γνωρίζουμε γιατί οικονομικά η Ανατολική Μεσόγειος, εισάγω και την αγαπημένη Κύπρο, Ελλάδα και Συρία, Λίβανος, αυτή η περιοχή γενικά, ξέρετε, είναι η περιοχή η οποία θα, αν θέλετε, θα πάρει την απόφαση ή θα βάλει τέλος στην οικονομική εκμετάλλευση γενικά όλων των φυσικών πόρων και όλων αυτών των αστάθμητων παραγόντων που υφίστανται. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ κρίσιμο το 2020 πριν βγει να κατασταλάξει η εικόνα για όλες αυτές οι χώρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή σας την παρέμβαση. Και βεβαίως από τις γεωπολιτικές προεκτάσεις της καταστροφικής έκρηξης θα στρέψουμε τώρα το φακό μας στην οικολογία.